Ρυθμίστηκαν τα χθεσινά επεισόδια, καθώς διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για καταγγελίες αστυνομικής βίας. Στα χθεσινά επεισόδια τραυματίστηκε και αστυνομικός διευθυντής. Άνδρες των ΜΑΤΑ έχουν περάσει χειροπέδες σε διαδηλωτή και τον μεταφέρουν στο περιπολικό. Αν και ο άνδρας έχει ακινητοποιημένα τα χέρια του, ένας αστυνομικός τον χτυπά με μπουνιά στο πρόσωπο. Έχει δέσει, για ποιο λόγο τον χτυπάει. Εξήγησέ μου. Αστυνομικός κλωτσά διαδηλωτή και αυτός πέφτει στο έδαφος. Συνεχίζει να τον κλωτσά ενώ είναι πεσμένος κάτω. Οι σκληρές αυτές εικόνες που βλέπετε έχουν προκαλέσει ένορκη διοικητική εξέταση στην Ελλάς και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Από την ελληνική αστυνομία δόθηκε εντολή οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί να απομακρυνθούν από τις υπηρεσίες τους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ένταση προκλήθηκε και με δημοσιογράφους. Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι αστυνομικοί κάνουν χρήση χημικών σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ, ενώ είναι εμφανείς οι ιδιότητές τους. Η ένταση ξεκίνησε όταν διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα προς το μέρος των αστυνομικών και αυτοί απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από τα επεισόδια τραυματίστηκε και ο αξιωματικός επικεφαλής των μέτρων τάξης. Ο αστυνομικός χτύπησε στο πόδι και στη συνέχεια ομάδα ατόμων τον έριξε στο έδαφος και του κατάφερε χτυπήματα σε όλο του το σώμα. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται με κακώσεις κορμού και άκρων. Η πορεία στο κέντρο της Αθήνας έγινε για συμπαράσταση στον τοξοβόλο του Συντάγματος, που κάνει απεργία πείνας σε εδώ και 67 ημέρες. Λίγες ώρες αφότου, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Άμφισσας του αρνήθηκε την υφόρον αποφυλάκησή του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 14 προσαγωγές, από τις οποίες οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι πρωτοφανείς εικόνες άγριας καταστολής που εκτυλίχθηκαν χθες στο κέντρο της Αθήνας επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι η αστυνομική αυθαιρεσία δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας με εντολή Μητσοτάκη.